κύριοι, για θρίαμβο του Πασόκ που θυμίζει μέρες του 81, κάνει λόγο ο Άγγελος Μανουλάκης, βολευτής της κορυφής του Πασόκ. Ο κύριος Μανουλάκης σε δηλώσεις του τονίζει μεταξύ άλλων ότι πιστεύει με τις πρώτες κινήσεις και αλλαγές που θα κάνει η νέα κυβέρνηση, ο κόσμος θα δείξει πάλι εμπιστοσύνη στο κόμμα και θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Καταρχήν, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την μεγάλη νίκη του Πασόκ, αυτό το θρίαμβο που θυμίζει οι μέρες του 81. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ως αυριανός πρωθυπουργός μας, πήρε μια μεγάλη νίκη και φυσικά και έχουμε και μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Όμως πιστεύω ότι με τις πρώτες κινήσεις που θα κάνουμε και σχηματίζοντας την κυβέρνηση αλλά και στη συνέχεια δείχνοντας με τις προγραμματικές μας δηλώσεις πού πηγαίνουμε, με ποιους είμαστε, τι αλλαγές κάνουμε στο κράτος και όλα αυτά, τότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα δείξει πάλι εμπιστοσύνη σε μας και θα στηρίξει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Το δεύτερο, σε σχέση με την δική μου επανεκλογή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κορινθιακό λαό που με τίμησε για άλλη μια φορά με την ψήφο του και με έστειλε στο ελληνικό κοινοβούλιο προκειμένου να αγωνιστώ μαζί με τους Κορίνθιους, μαζί με όλους, για μια Κορινθία καλύτερη και φυσικά για μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμο το Πασόκ? Είχατε μιλήσει πολλές φορές ως βουλευτής της αντιπολίτευσης για τα λάθη, για το τι έπρεπε να κάνετε, για το τι έπρεπε να διορθώσετε. Ο κόσμος σας δίνει αυτή τη μεγάλη ισχυρή πλειοψηφία, γιατί όπως είχε πει ο κ. Παπανδρέου, ήθελε ψήφο αυτοδυναμίας. Είστε έτοιμοι να διαχειριστείτε αυτή την ψήφο που είναι ψήφο ευθύνης? Σίγουρα είναι ψήφος ευθύνης, για τα προβλήματα μπροστά μας είναι μεγάλα, όμως δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλη ανοχή, δεν υπάρχει αντοχή. Ο κόσμος στήριξε την προσπάθειά μας, μας δίνει με ισχυρή πλειοψηφία, αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο Παπανδρέου έχει λυμμένα τα χέρια του να προχωρήσει στις όποιες αλλαγές νομίζει και νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει και θα πετύχουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, αυτός ο κατήφορος που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αυτό το τέλμα και στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία και γενικότερα, πρέπει να σταματήσει. Ξεκινάει ένας νέος δρόμος, ανηφορικός, για μας τη σωστή κατεύθυνση και εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις θα προσπαθήσω ώστε να προχωρήσει η αλλαγή και στην Κορινθία και στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς και η περιοχή μας εδώ έχει πάρα πολλά προβλήματα. Θα δείτε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ασχολούμαστε με το πρόβλημα των ζημιών του ΕΛΓΑ με τα σταφύλια και ένα σωρό άλλα προβλήματα που έχει η Κορινθία.